Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα ότε ευρισκόμεθα εις το μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σήμερα η Αγία ημών Εκκλησία δίδει σε όλους μας, από το μικρό παιδί έως τον ασπρομάλι γέροντα και από εκείνον που κάθεται στην καλύβα μέχρι το βασιλιά και από το πιο αγράμματο μέχρι το πιο σπουδασμένο, δίνει σε όλους τους ανθρώπους, άνδρας και γυναίκας, ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, γλωσσών και καταστάσεως, μας δίνει ένα μέτρο και μας καλεί όλους να μετρηθούμε με το μέτρο αυτό. Είναι το τελειότερο μέτρο, ούτε πόντο, είναι ζυγαριά τέλεια, που άμα ζυγιστούμε θα δούμε ο καθένας τι ύψος και τι πλάτος και τι μήκος και τι όγκον έχουμε. Είναι μέτρο τέλειον, λέγω, αυτό το οποίο δίνει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία και μας καλεί να μετρηθούμε. Και αν μεν ευρυθούμε εντάξει, κερδίσαμε την αιωνιότητα. Εάν δεν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε θα δεις τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι το βλέπεις. Τότε τα λόγια του σημερινού Ευαγγελίου που φαίνονται τόσο δύσκολα θα έβρουν το νόημά τους. Τότε θα καταλάβεις γιατί ο Χριστός ομιλούσε με αυθεντία, ομιλούσε με κύρος, ομιλούσε με αξιώσεις ή τον απόλυτος. Τότε θα καταλάβεις γιατί ο Κύριος λέγει ότι πρέπει να υπακούεις αυτόν μέχρι τέλους. Εάν είναι άνθρωπος, προς τι να υπακούσουμε, οι άνθρωποι πλανώνται. Εάν είναι Θεός, ένα από τα δυο. Αν είναι άνθρωπος όπως είναι άνθρωποι, και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και ο Αϊνστάιν και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες πλανώνται το κόσμο τούτο. Τότε προς τι να υπακούσουμε, εάν όμως Θεός, δεύτερο προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Αθανάστο Θεό ημών. Τελείωσε η ιστορία. Εκεί λοιπόν είναι. Μη μου τσαμπουνάς και μου λέγεις ωραία λόγια το Χριστό. Σου απευθύνω από τις τέσσερις τάφτες. Από το άγωνο τάφτης, την Αγία Τάφτην ημέρα, σου απευθύνω πελώριον το ερώτημα. Να απαντήσεις όχι σε μένα τον Ιεροκήρυκα, όχι στο γείτονά σου, όχι στο πνευματικό σου, να απαντήσεις στην δυσή σου απόψε σήμερα. Τι να γνώμη έχει για τον Χριστό. Τον θεωρείς απλόν ποιητή, επαναστάτη, προλετάριο, δεν ξέρω τι. Παραπάνω από όλα αυτά θα θέσεις τον δάχτυλό σου στην καρδία σου και εδώ στο ράτημα. Δεν είναι απλός άνθρωπος, όπως αυτούς οι οποίοι παρουσιάσαν μέσα στους αιώνας. Είναι αυτός ο Θεός, ο οποίος ήρθε εδώ κάτω στην γη για να σώσει και απολυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Εάν δεις έτσι τα πράγματα, τότε ο Σταυρός δεν θα είναι απλώς δύο ξύλα τα οποία συνδυάζει ο Μαραγκός και σχηματίζουν το Τίμιο Σταυρό. Δεν είναι απλώς ο χρυσοκόλλητος και αδαμαντοκόλλητος σταυρός που κρεμούμε στα στήθια των οι αγνές παρθένες. Δεν είναι απλώς ο σταυρός τον οποίο τίθεται πάνω στους τάφους ως μνημείο της διαβάσεώς μας από τον παρόντα κόσμο. Δεν είναι απλώς ο σταυρός τον οποίο τίθεται πάνω στους τρούλους των εκκλησιών μας. Δεν είναι απλώς ο σταυρός τον οποίο τίθεται πάνω στα θέματα και στα πελίκια των στρατιωτών μας και αξιωματικών μας. Ο σταυρός έχει κάποια άλλη σημασία. Μόνο εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός. Μόνο τώρα καταλάβεις ότι ο Σταυρός δεν είναι απλώς ένα όργανο βασανιστήριων όργανων και ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας μάρτυρας από τους εκατομμύρια μάρτυρας που πέρασαν επάνω στη γη αυτήν του μαρτυρίου και του πόνου. Αλλά ότι ο Σταυρός ίσον προχώρησε. Ίσον τι. Τι είναι. Τα άλλα τα πολλά δεν κλείκατε. Ίσον υπακοή, ίσον καθήκον, ίσον ταπείνος, ίσον αλήθεια, ίσον συγγνώμη απαράδοτος. Γιατί απάνω στο Σταυρό ο Χριστός είπε τον λόγον εκείνον ότι Πάτερ άφεσαι αυτής που λες ίσον τι είναι. Ίσον η πρώτη Αγία Τράπεζα. Από όλα, από εικόνες, το τιμιότερο, το αγιότερο, το υψηλότερο, το υπερπέστερο. Ποιο είναι. Είναι η Αγία Τράπεζα. Είναι μέσα ο μυστικός μυθός. Είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού μας. Λάβε, πάγεται ο πρώτος βωμός εις τον οποίο ο Κύριος προσέφερε την θυσία, την υπερπάντη πάσαν άλλη θυσία. Θυσία εξαγνιστική και απολυτρωτική. Η πρώτη Αγία Τράπεζα είναι ο Τίμιος Σταυρός και από τους παναχράντους χείρας του και από τα παναχράντα του πόδια βγήκε το αίμα εκείνο, το ζωγόνο εκείνο αίμα, το οποίο διαμέσου της Θείας Κοινωνίας μετεγγίζεται εις όλους που έχουν ανεμική και ψυχική την ύπαρξή τους. Είναι λοιπόν η θυσία υπερπάντας θυσία και το όνομά του είναι το υπερπάν όνομα, αδελφοί. Και να το ερώτημα. Τι φρονούν σήμερα οι άνθρωποι υπέρ του Χριστού? Α, αυτές οι αλήθειες που σας είπα. Οι αλήθειες ότι ο Χριστός είναι Θεός.
ότι η Αγία, ότι ο Σταυρός είναι το βωμός και ο ιερός. Οι αλήθειες αυτές λάμπανε, όπως λάμπει ο ήλιος, όπως λάμπουν τα αστέρια. Τώρα έσβησε η πίστη στις καρδιές των ανθρώπων. Τώρα το όνομα του Ιησού Χριστού δεν προκαλεί πλέον τη συγκίνηση, τα ρίζει, τα δάκρυα των ανθρώπων τούτο. Υποβαθμίζεται συνεχώς ο Χριστός. Πριφρονείται το Άγιον του όνομα. Καταπατούνται οι Άγιοι το αυτοεντολέ. Τώρα νέα ονόματα, σαν πυροτεχνήματα, εκρήνεται εις των ουρανών των νέων ιδεών και των νέων συστημάτων. Τώρα ο Χριστός είναι πολύ μικρό, είναι πολύ μικρός, απροστά σε άλλα ονόματα, τα οποία, όπως επαναλαμβάνω, εκρήνεται ως ρουκέτες πασχαλινές και εξαφανίζονται. Τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ μικρός, μπροστά σε καινούργια ονόματα τα οποία προσορίζουν μέσα στον κόσμο, των σημερινών κόσμων. Τώρα ο Ιησούς Χριστός είναι πληθρονητέος, μπροστά σε άλλα σπιθαλιαία αναστήματα τα οποία υψώνονται επί της γης αυτής. Τώρα ο Χριστός δεν έχει πλέον τη σημασία που είχε άλλοτε. Ο Χριστός, σου λένε, και γελά ο άλλος. Ο Χριστός, η δασκαλία του, πάλιωσε το Ευαγγέλιο. Όμορφε, ω πιθανή άνθρωπε, ο νάνε, τι να σου είπω, επάλιωσε το Ευαγγέλιο. Αν μπορεί να παλιώσει ο ήλιος δεν παλιώνει ποτέ. Όσο υπάρχει, αν και θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα σβήσει ο ήλιος. Και ο ήλιος θα σβήσει και τα άστρα θα σβήσουν και οι ποταμοί θα ξεραμφθούν και εκεί θα γίνει άνω κάτω. Αλλά ο Ιησούς Χριστός και τα ρήματά του, ουρανός και γη παρανέρχονται, είναι λόγοι του υπαρέρχουση. Πάλιωσε το Ευαγγέλιο, δεν παλιώνει το Ευαγγέλιο. Παραμένει αιώνιον και ο Ιησούς Χριστός παραμένει χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνας των αιώνων. Εάν καθώσουν κάτω στη Μικρά Ασία 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, κανένας Μικρασιάτης, κανένας Μικρασιάτης δεν βλαστημούσε το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Διότι ελάτε εδώ στο Βίρονα σε μια εκλεχτή που είστε από τα παιδιά τα εκλεκτά, από τα ευγενικά παιδιά του Πόντου και της Κρατσασίας. Τεντώστε το αυτί σας στους δρόμους, στα σοκάκια, στα μαγαζά, στα ενοπολία, στους κινηματογράφους, στα θέατρα, παντού. Τεντώστε τα αυτιά σας στους στρατώνες, στα δικαστήρια, απέφτουν και θυσίες. Βλαστημείτε το όνομα του υπερπάνω όνομα. Δεν τολμάνε οι άνθρωποι, δεν τολμάνε οι άνανδροι να βλαστημίσουν το όνομα του βασιλέου. Δεν τολμάνε οι άνανδροι να βλαστημίσουν το όνομα της βασιλίσης. Δεν τολμάνε οι άνανδροι να βλαστημίσουν το όνομα του πρωθυπουργού. Το όνομα όμως εκείνο ενώπιον του οποίου και βασιλείς και πρωθυπουργοί είναι το όνομα των ελληνικών. Οι άνανδροι και οι μηδαμενοί και οι τυποτάγοι τον βλαστημούν στον κόσμο τούτο. Ναι, και υπάρχουν ακόμη τα φίδια, τα φαρμακερά. Οι απέστοι εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν το σημείο του σταυρού. Δεν το κάνουν. Κόβει το χέρι του. Μα δεν θέλουν να σταυρώσουν τα χεράκια τους, να κάνουν το σταυρό του Κυρίου και να πούνε «Πνίσθητη μου Κύριε Δραματία, είναι οι χιλιάδες, είναι οι λιωμαλάδες, είναι οι ρεχικοί πάντων των αιώνων». Αυτοί σταυρό δεν κάνουν. Περιφρονούν τον τίμιο σταυρό, περιφρονούν το σημείο, το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Έτσι καταντήσαμε τα παιδιά της Μικρασασίας, έτσι καταντήσαμε τα παιδιά της Ελλάδος, που είχαν άλλοτε το όνομα του Ιησού Χριστού και του σημείου σταυρού. Λέει τα Ιηλία, ότι οι Εβραίοι τόσο πολύ εμισούσαν τον Σταυρό, ώστε τον ξερίζωσαν τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής από Κρανίου τόπου, τον πήραν τον Σταυρό, άνοιξαν λάκκο, ρίψανε μέσα τανζία και ακαθαρσίες και βόρμαναν και τον θάψανε εκεί μέσα. Και ύστερα από τρεις αιώνες κάψανε και τον έβγαλαν απάνω στα ύψη του ουρανού και τον προσκυνούν οι Χριστιανοί. Μια φορά οι Εβραίοι τον ρίξανε μες στον Βαρβαρό. Μια φορά οι Εβραίοι τον σταυρώσανε. Αλλά εμείς τον σταυρώναμε χίλιες φορές και τον ρίπτουμε μες στον Βαρβαρό της γλώσσης μας και των κατασιών μας. Και δεν υπάρχει αστυπίδα, και δεν υπάρχει εισαγγελές, και δεν υπάρχει κράτος ορθόδοξων να συλλάβει αυτούς τους αγρίους οι οποίοι πανταχού υβρίζουν το όνομα. Χριστιανοί μου, δεν σας συνεχίζω. Συγκινούν βαθύτατα. Και μόνο αφήνω τις πορνίες, αφήνω τις βυσίες, αφήνω όλα τα εγκλήματα. Αλλά δεν υποφέρω η μέρα του Σταυρού που σύγονται οι ουρανοί και τα άστρα. Δεν υποφέρω εδώ στην πατρίδα μου να ακούγονται βλαστημίες. Γράψατε το για μόνο τις βλαστημίες. Θα έρθει ώρα κάποιο κακό μεγάλο θα μας βρει. Κάποιο κακό μεγάλο. Αν δεν βουλώσουμε τα στόματα του άλλου, για να λάβουμε τα μέτρα μας, να περιορίσουμε τη βλαστημία στο έθνος μας. Φοβούμαι, αδέρφια μου, καμιά νύχτα εκεί που γλεντάμε, εκεί που διασκεδάζουμε, εκεί που βγαίνουμε τα μάτια μας, εκεί που πλέον φοβούμαι καμιά νύχτα να μην συστεί ολόκληρο η Αθήνα. Και εκεί σμαδιά μου τα ανάκουρα, εκεί σμαδιά μου οι στρατώνες, και εκεί σμαδιά μου τα πάντα.
και να γίνουν πρόσφυγες για ελευθερία φορά και να υπάρχει ζεις μέρος να μαζέξει, διότι σταυρώνομεν τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ολπέδες Ελλήνων, ημνείστε και υπερηφθούνται εις πάντας τους αιώνας.